και αυτό θα γίνει, να υποστηρίξουμε και ένα μέρος της περιοχής του Δήμου Βέλου Βόχας. Όσον αφορά το πολυδύναμο νήπιο αγωγείο, έχει ολοκληρωθεί, σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Τους δύο βρεχονηπιακούς σταθμούς που ήταν να φτιάξουμε στον Γιώργη και στα Θήκια, τους έχουμε επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό με καινούργιους όρους και θα ενταχθεί και αυτό στο πρόγραμμα το οποίο είναι επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Έχουμε διασφαλίσει δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτό. Όσον αφορά με την αντιμετώπιση της πλημμύρας και της πυρκαγιάς, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις. Βρισκόμαστε στην φάση της υλοποίησης. Ξεκινούν σύντομα τα έργα στην περιοχή που είχε πληγεί από την πλημμύρα. Τα έργα από την πυρκαγιά συνεχίζουν. Η οδοποιία επίσης και στην πόλη της Κορίνθου αλλά και στην γύρω περιοχή. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο έχει υποβληθεί, ξέρετε, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και προχωράει για ψήφιση από το αρμόδιο Υπουργείο. Τα άλλα έργα τα οποία έχουμε σε εκκρεμότητα προχωρούν κανονικά και θα έχουμε την ευκαιρία διεξοδικά να τα πούμε σε λίγο. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω εγώ για τους βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα για την χρονιά που μόλις ξεκίνησε είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή τα πεζοδρόμια μέσα στην πόλη αλλά και στα χωριά. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Κόρινθο, μιλάμε και για τα χωριά όπου έχουμε και εκεί δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και σημασία. Θα βελτιώσουμε τα πεζοδρόμια για να μπορούν να κυκλοφορούν οι πολίτες με ασφάλεια. Παιδικές χαρές, πλέον εκείνων οι οποίες ανακαινίστηκαν την περασμένη χρονιά, έχουμε άλλες τόσες φέτος, 14 να γίνουν καινούργιες και θα συμπληρώσουμε με καινούργιο διαγωνισμό όλες τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα μέσα στο 22 να έχουμε όλες τις παιδικές χαρές μέσα σε όλη την έκταση του Δήμου, ανακαινισμένες, σύγχρονες και πιστοποιημένες και ασφαλείς. Επίσης, έχουμε σκοπό να επεκτείνουμε την υδροδότηση, όπως σας είπα, με τα έργα που γίνονται στην περιοχή Άσου Λεχαίου Περιγυαλίου και σε άλλες περιοχές όπου επεκτείνουμε το πρόγραμμα που έχουμε με τον περιορισμό των διαρροών που υπάρχουν, με την αντικατάσταση των δικτύων και με σωστή συνεργασία με τον Δήμο των Σικιονίων και την περιοχή της Τυμφαλίας, θα πετύχουμε το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε, να έχουμε επαρκή ποσότητα νερού όλο τον χρόνο για όλη την έκταση του Δήμου. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Για την αποχέτευση είναι κάποια έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Βλέπετε σε αρκετά σημεία ότι έχουν σπάσει οι αγωγοί στην Κόρινθο, στην περιοχή της Ποσειδονίας. Το έργο ξεκινάει σύντομα για να αντικατασταθούν εκεί οι αγωγοί οι οποίοι έχουν καταστραφεί. Οι γενικές γραμμές είναι επίσης να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον και κάτι αυτό αφορά κυρίως την περιοχή του λιμανιού, την μαρίνα, το παραλιακό μέτωπο και όλα τα άλλα τα οποία χρειάζονται για να φέρουν την Κόρινθο ξανά κοντά στη θάλασσα. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου είναι για μας υψηλή προτεραιότητα. Να μην συνεχίσω άλλο, γιατί δεν θέλω να κάνω έναν μονόλογο σήμερα για τα θέματα τα οποία και με δελτία τύπου θα πληροφορηθείτε. Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να απαντήσω σε αυτά που εσείς θέλετε και έχουμε το χρόνο όσο θέλετε για να απαντήσω στα ερωτήματά σας, τα οποία βλέπω ότι έχουν αρχίσει και έρχονται και είναι αρκετά. Το πρώτο που βλέπω είναι από την περιοχή της Κορίνθου και αναφέρεται από τον κύριο Δημήτρη Τοβάθη σε πλάκες πεζοδρομίου οι οποίες είναι σπασμένες και θέλουν αλλαγή. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ένα έργο για την Κόρινθο το οποίο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ να ξοδευτούν μέσα σε αυτή την χρονιά.
και αφορούν την αντικατάσταση όλων των, την βελτίωση των πεζοδρομίων από την είσοδο που ξεκινά από την επιχείρηση του κ. Καπαγερίδη μέχρι το νοσοκομείο, αλλά και μέσα στην πόλη όπου χρειάζεται. Αυτό θα γίνει, τα χρήματα είναι αρκετά και θα φανεί η διαφορά. Εδώ θέλω όμως και την άποψη και των πολιτών για να δούμε αν θα πρέπει τα πεζοδρόμια τα οποία υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στην οδό Αποστόλου Παύλου, πρέπει να έχουν αυτή την έκταση ή να είναι σε μικρότερη έκταση και να δοθεί περισσότερος χώρος, παραδείγματος χάρη για στάθμευση αυτοκινήτων. Είναι μια ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο αυτό, ο οποίος θα μας επιτρέπει και να κυκλοφορούμε με άνεση, αλλά ταυτόχρονα να σταθμεύουν και κάποια οχήματα εκεί. Για το μόνιμο κλιμάκιο της αστυνομίας, είχαμε πει παλιότερα για το αστυνομικό τμήμα στα Εξαμήλια, δουλεύουμε να γίνει στην περιοχή εκεί, όχι αστυνομικό τμήμα, αλλά αστυνομικό μέγαρο, το οποίο θα παραχωρηθεί από το Δήμο το οικόπεδο και θα μεσδίτη, θα χτιστεί εκεί το αστυνομικό μέγαρο για να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες αστυνομίας και έτσι η περιοχή να είναι περισσότερο ασφαλής. Να δούμε τι άλλο έχουμε σαν ερώτηση. Από τον Μάριο το Βουρλιωτάκη, αν έχει γίνει κάποια εξέλιξη με το εργοστάσιο με τα σκουπίδια, ανανέωση του στόλου των οχημάτων αν έχει προγραμματιστεί, πλυντήριο για τους κάδους, καρότσια για τους πεζούς, καθαριστές κτλ. Μάριε, εδώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι το έργο έχει σταματήσει της κομποστοποίησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί εκεί οι κάτοικοι της περιοχής έκαναν δικαστική παρέμβαση, δεν είχε γίνει από την πλευρά του Δήμου, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σωστά η προετοιμασία του έργου και έτσι το δικαστήριο σταμάτησε το έργο. Εμείς κάνουμε εκείνο το οποίο χρειάζεται και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ξανααρχίσει το έργο, να ολοκληρωθεί το έργο και εκεί να κάνουμε και διαλογή στα ανακυκλώσιμα και ένα μέρος της κομποστοποίησης. Όσον αφορά τον στόλο των οχημάτων, έχουμε παραγγείλει 4 συν 4, 8 απορριμματοφόρα τα οποία θα έχουν και πλυντήριο με δική μου εντολή. Αλλάξαμε τις προδιαγραφές, θα πληρώσει ο Δήμος κάποια χρήματα παραπάνω από αυτά που μας δίνει το κράτος και έτσι κάθε απορριμματοφόρο από τα καινούρια θα έχει και πλυντήριο κάδων για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και την αποκομιδή αλλά και τον καθαρισμό των κάδων. Έχουμε παραγγείλει και άλλα ειδικά μηχανήματα τα οποία χρειάζονται και για τα σκουπίδια αλλά και για την καθαριότητα και την αυτεπιστασία. Δηλαδή έχουμε παραγγείλει για να καθαρίζουμε τους δρόμους δεξιά και αριστερά από τα χόρτα ειδικό μηχάνημα και προβλέπουμε στον προϋπολογισμό και τους ιδιώτες οι οποίοι θα μας συνδράμουν όπου δεν προλαβαίνουμε εμείς να πηγαίνουν και εκείνοι και να βοηθούν τον καθαρισμό των δρόμων. Όσον αφορά τους οδοκαθαριστές θα έχουν και στολή, έχουμε σοβαρό πρόβλημα μέχρι τώρα όσο και αν δεν το πιστεύει κανείς να εγκριθεί από τη γραφειοκρατία και τις υπηρεσίες του Δήμου η δαπάνη για τις στολές των οδοκαθαριστών που είχαμε παραγγείλει αλλά ακόμα είναι σε κρεμότητα, όπως και τις καινούργιες που θα παραγγείλουμε. Υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα της γραφειοκρατίας το οποίο αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ όμως να το ξεπεράσουμε και θα έχουν και οι οδοκαθαριστές στολή όπως πρέπει και καρότσια και ό,τι άλλο χρειάζεται για να κάνουν πιο άνετα και πιο αποδοτικά τη δουλειά τους σύντομα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και ζητώ συγγνώμη από τους προμηθευτές των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις πληρωμές των προμηθευτών, αλλά είναι η γραφειοκρατία και διάφορα άλλα θέματα εσωτερικά μας, τα οποία θεωρώ ότι θα τα λύσουμε σύντομα και ο Δήμος θα είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του και σύντομα θα πληρώνονται και οι προμηθευτές και οι εργολάβοι. Έχουμε ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει, γιατί πήρα και σε κείμενο την ερώτηση, ήρθε με email από τον κύριο Κανελόπουλο το Θόδωρο που είναι πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρησης Πελοποννήσου το Βόλεϊ, που μιλάει για την έλλειψη των κλειστών χώρων άθλησης και προτείνει την ελαφριά κατασκευή προπονητηρίων μπαλόνι, τύπου μπαλόνι, δηλαδή με κάποια τέντα η οποία θα χρησιμοποιηθεί προσωρινά για να κάνει κλειστό το ανοιχτό χώρο που έχουμε στο χώρο άθλησης το οποίο υπάρχει στην Κόρινθο. Είχαμε έτοιμη τη σύμβαση με το κέντρο το ΚΕΠΑΠ
για να εγκαταστήσουμε φέτος αυτή την ειδική κατασκευή που θα κάνει στεγασμένο προσωρινά τον ανοιχτό χώρο άθλησης, αλλά όπως ξέρετε λόγω των περιορισμών του κορονοϊού θα ήταν άσχημο να παραγγείλουμε το μπαλόνι αυτό, την τέντα, και να μην υπάρχουν αθλητές στον χώρο αυτό. Μέχρι ότου κάνουμε κλειστούς μόνιμους αθλητικούς χώρους, και αυτό προβλέπεται να γίνει στα επόμενα 2 χρόνια, θα έχουμε την προσωρινή αυτή λύση για το ανοιχτό γυμναστήριο στην Κόρινθο. Επίσης έχουν έρθει με μηνύματα για το πρόγραμμα πολιτισμού για προσέλκυση τουριστών. Αν θα δείτε στον προϋπολογισμό, έχουμε βάλει ένα σοβαρό ποσό για να κάνουμε στρατηγική μελέτη για τον τουρισμό στα επόμενα χρόνια με ορίζοντα δεκαετίας, και μετά τη μελέτη αυτή να κάνουμε και την εφαρμογή που θα περιλαμβάνει στην υλοποίηση, διαφήμιση, ενημέρωση, υποδομές κλπ. Αυτό στον κύριο Κοκολάκη. Επίσης τον κύριο Νούλα, ο δρόμος Αγίωργης Αρχαία Κόρινθος, ασφαλτόστρωση, έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι. Και πήρα και από πολλούς κατοίκους της περιοχής τα θετικά σχόλια για το κομμάτι το οποίο έχει προχωρήσει. Θα ολοκληρωθεί σύντομα. Το έργο για την ασφαλτόστρωση θα ολοκληρωθεί σύντομα. Για την παιδική χαρά στα περιβολάκια που μας είπε ο κ. Κρόμπας, το έχω απαντήσει ήδη, και για τον κύριο Βουρλιωτάκη. Επίσης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, τι γίνεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ανέφερα πριν από λίγο ότι τα ΚΕΠ λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο. Επίσης, πέρα από τα ΚΕΠ, η πλατφόρμα που έχουμε στον Δήμο μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε ηλεκτρονικά ένα μεγάλο αριθμό από πιστοποιητικά, υπηρεσίες που χρειάζονται από τους δημότες. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δείτε από εκεί πόσο εύκολα μπορούν οι πολίτες να πάρουν τα πιστοποιητικά από τον Δήμο και να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς να χρειάζεται να έρθουν εδώ να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία. Και ενισχύεται καθημερινά η προσπάθεια αυτή και αυξάνεται ο αριθμός των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουμε ηλεκτρονικά. Για τον κύκλο κινητικότητας, αν ο Δήμος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για το 2020. Ανέφερα προηγουμένως, προφανώς δεν το είχε ακούσει ο κύριος που έκανε την ερώτηση, για το ότι ζητήσαμε 25 θέσεις, ανταποκρίθηκαν 18. Δυστυχώς δεν είναι εκεί αρκετοί μηχανικοί που θα θέλαμε για να καλύψουν τις ανάγκες στην πολυοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά έχουμε βρει έναν άλλο τρόπο να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας αυτές. Πάντως στις υπόλοιπες διοικητικές θέσεις, η υπηρεσία με την οποία είχα συζήτηση σήμερα με την Γενική Διευθύντρια και τους συνεργάτες της μου είπε ότι μέσα στον μήνα τον Ιανουάριο θα έχουμε αποκτήσει την δυνατότητα να επιλέξουμε από αυτούς που ζήτησαν να έρθουν στον Δήμο μας εκείνους τους οποίους μπορούμε και πρέπει να έχουμε και θα ενταχθούν στο επόμενο διάστημα. Είχα επικοινωνία και με δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας σήμερα από εκεί που θέλουν να φύγουν κάποιοι για να έρθουν στο Δήμο μας και συμφωνήσαμε να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις. Τι είναι το ΣΦΙΟ, είναι μια ερώτηση. Είναι το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι μια επιδοτούμενη προσπάθεια από το Πράσινο Ταμείο, την οποία εμείς αξιοποιούμε και θα έχουμε σύντομα και τη μελέτη για την τοποθέτηση αρκετών από αυτούς τους φορτιστές στην πόλη και ενισχύουμε και με οχήματα του Δήμου, αλλά ενθαρρύνουμε και τους πολίτες να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα τα οποία θα μπορούν εύκολα να τα φορτίζουν. Είναι περιβαλλοντικά σωστό να γίνει αυτό, είναι οικονομικά πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί για ένα αυτοκίνητο που είναι ηλεκτρικό αντί για την βενζίνη η κατανάλωση είναι ασήμαντη. Για μια κίνηση παραδείγματος χάρη ενός οχήματος 100 χιλιόμετρα είναι 1 ευρώ πολύ και πολύ λιγότερο. Η παιδική χαρά στον Αγιώργη έχει πρόβλημα πράγματι, πρέπει να επισκευαστεί, έχουν δοθεί οι εντολές και θα γίνει σύντομα. Θα προβληθεί και φέτος το καλοκαίρι ο Δήμος. Ναι, θα προβληθεί και μάλιστα καλύτερα. Φέτος είχαμε σημαντική επιτυχία από την προβολή και την διαφήμιση. Ξέρουμε και τις περιπτώσεις που πρέπει να βελτιώσουμε και αυτό θα το κάνουμε.
Τι σημαίνει η πιστοποίηση που πήρε ο Δήμος για τη διαχειριστική επάρκεια, ΛΟΤ και τα λοιπά? Είναι από τους λίγους Δήμους ο Δήμος μας που έχει πιστοποιηθεί με τη διαχειριστική επάρκεια, και αυτό θα μας επιτρέπει από τη μια να λειτουργούμε με διαδικασίες οι οποίες είναι πιστοποιημένες και σωστές, και από την άλλη να ενταχθούμε σε επιδοτούμενα προγράμματα για τα οποία είναι προϋπόθεση να υπάρχει η διαχειριστική επάρκεια.